Σε ένα πρωτοφανές περιστατικό, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης εισβάλλει οπλοφορώντας στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας. Περιστοιχισμένος από σωματοφύλακες που προσπαθούν να τον συγκρατήσουν και με το περίστροφο στη ζώνη του, κινείται μενόμενος προς το μέρος του διαιτητή κυρίου Κομίνη, με τους αστυνομικούς σε ρόλο παρατηρητή. Καθ' όλη τη διάρκεια των επεισοδίων, το πιστόλι βρίσκεται στη θήκη του, σε κοινή θέα μπροστά στα μάτια χιλιάδων οπαδών που κοιτούν σαστισμένοι όσα συμβαίνουν. Ο αγωνιστικός χώρος μετατρέπεται σε αρένα, με τον πιστολέρο ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και παράγοντες της ομάδας σε έξαλλη κατάσταση να εκτοξεύουν απειλές προς τους φιλοξενούμενους και τους διαιτητές. Άνθρωποι της ΑΕΚ μάλιστα καταγγέλνουν ότι ο πρόεδρος του δικεφάλου απείλησε και τον διαιτητή της αναμέτρησης, λέγοντάς του «είσαι νεκρός». Μετά την εισβολή Σαββίδη, ο διαιτητής διακόπτει το ντέρμπι και γράφεται μία ακόμη μαύρη σελίδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Συναγερμός σημαίνει και στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ο υφυπουργός αθλητισμού κάνει λόγο για οπλοφόρους στα ελληνικά γήπεδα. Εικόνες όπου παράγοντες μπαίνουν οπλοφορώντας στους αγωνιστικούς χώρους μας γυρνούν πολλά χρόνια πίσω. Λίγες ώρες αργότερα, ο υφυπουργός αθλητισμού ανακοίνωσε την επαόριστο διακοπή του πρωταθλήματος, ενώ ενδεικτικό του κλίματος είναι το τέτα-τέτ του πρωθυπουργού με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν μαφιόζοι που πάνε στο ποδόσφαιρο. Αλλά εδώ τόσα χρόνια, σήμερα, φοβάμαι και αύριο, αν δεν βάλουμε αυστηρούς κανόνες, αυστηρούς νόμους, αν δεν κόψουμε κεφάλια, θα παραδεινόμαστε συνέχεια σε αυτές τις συμπεριφορές, σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυστηρούς κανόνες έχουμε επιχειρήσει να βάλουμε. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε ότι αυτός ο βόρδιος δεσμός πρέπει να κοπεί και πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μαζί ότι πρέπει να γνωρίσουμε το πολιτικό κόστος. Ναι. Διότι κάθε στιγμή, όταν πας να επιβάλλεις, να υλοποιείς αυτούς τους κανόνες, κάποιος αισθάνεται ότι αδικείται. Και εκεί είναι θέμα βούλησης, την οποία εγώ προσωπικά είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω. Κοίτα, αν δεν μπορεί το κράτος να επιβάλλει κανόνες στο ποδόσφαιρο, τότε γιατί να μπορεί να επιβάλλει κανόνες στην οικονομία? Είναι πολύ δυσάρεστο. Είναι πολύ δυσάρεστο. Και προσβάλλεται η χώρα. Με αυτές τις συμπεριφορές προσβάλλεται η χώρα. Είναι πολύ δυσάρεστο. Λίγη ώρα πριν, ο γιος του Ιβάν Σαββίδη εξαπέλυσε νέες απειλές μέσω Twitter. Για τους επαγγελματίες συκοφάντες, για δίθεν απειλές του πατέρα μου, θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Με εκείνους που απειλούσαν στελέχη της ΠΑΕ και άλλα μέλη της οικογένειάς μου. Ο οποιοδήποτε μπαίνει με περίστροφο, με τέτοιο τσαμπουκά σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο, πολύ δε περισσότερο αν είναι πρόεδρος μιας ομάδας, είναι απαράδεκτο όπως και να το δει ο καθένας. Άλλο η άδεια οπλοφορίας και άλλο το να μπαίνει στο γήπεδο με το όπλο. Έγκριτοι νομικοί υποστηρίζουν στην κάμερα του Sky ότι ακόμη και αν υπάρχει άδεια οπλοφορίας, η επίδειξη του όπλου σε αγωνιστικό χώρο συνιστά παράβαση του αθλητικού νόμου για τη βία στα γήπεδα, επισύροντας ακόμη και ποινή φυλάκισης. Και μόνο η επίδειξη του όπλου αρκεί για διακεκριμένη βιοπραγία στους αγωνιστικούς χώρους. Έχει διαπραχθεί έγκλημα κατά της βίας των γηπέδων, διότι η ύπαρξη του όπλου είναι βία. Ο εισαγγελέας εξέδωσε ένταλμα για τη σύλληψη του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και των συνοδών του, που αναζητούνται από την αστυνομία στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Πάμε κυρίες και κύριοι στη Γαδά και το Μίλτο Σακελάρη. Παραμένει άφαντος ο Ιβάν Σαββίδης. Ακούσαμε και στο τέλος του βίντεο ότι καταζητείται ο ίδιος οι σωματοφύλακές του. Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αναζητείται και ένας αστυνομικός. Ο αστυνομικός που του έχει δώσει για την ασφάλειά του η πολιτεία, Μίλτο. Έχουν περάσει σία σχεδόν 24 ώρες από τότε που κινήθηκε η διαδικασία αυτοφόρου για τη σύλληψη του Ιβάν Σαββίδη. Μαζί του στην είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο ήταν και ακόμη 5 άτομα. Τα 3 είναι ταυτοποίητα, ενώ ανάμεσά τους, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, είναι και ένας αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στην υπηρεσία επισήμων και είχε διατεθεί στον Ιβάν Σαββίδη για λόγους προστασίας. Ο αστυνομικός, αντί να ενημερώσει τους ανωτέρους του ως όφιλε για τις πράξεις αυτοφόρου του προστατευόμενου του, δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά και πλέον αναζητείται και αυτός ως συνένοχος. Μα κρύβεται και ο ίδιος, είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως έχουν κινηθεί ήδη οι διαδικασίες από την υπηρεσία του για να εντοπιστεί. Τώρα, για το θέμα έχει εκδώσει ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία μεταξύ άλλων ΣΥΑ διερωτάται. Για ποιον λόγο δεν συνελήφθη ο πρόεδρος ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Υπήρξε ολιγορία ή απολαμβάνει προνομιακής προστασίας? Παράλληλα, η Ποασία αναφέρει, η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, η ηγεσία της Ελλάς
θα αναζητήσουν ευθύνες, θα καταλογιστούν ή θα περιμένουν όλοι να ξεχαστεί το γεγονός. Αυτά είπε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών. Σε αυτό απαντάει κάτι η αστυνομία, γιατί αυτά τα εύλογα ερωτήματα τα επισημαίνουν οι ίδιοι οι αστυνομικοί, οι συνδικαλιστές της αστυνομίας. Επισήμως η αστυνομία τι λέει? Αυτό που λένε χαρακτηριστικά ασία πηγές του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας είναι πως δεν συνέλαβαν παυτοφόρο τον Ιβάν Σαββίδη, καθώς ήταν μέλημά τους εκείνη τη στιγμή να προστατεύσουν πρώτον τον διαιτητή και δεύτερον, εφόσον τελικά έπιαναν τον Ιβάν Σαββίδη, θα μιλούσαμε για ιδιαίτερα μια όξυνση της κατάστασης, η οποία ήταν ήδη έκρηνθμη από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και υπό το φόβο να δημιουργηθούν νέα επεισόδια δεν έγινε η σύλληψή του. Πάση περιπτώσει, οι εικόνες άλλα δείχνουν έκρηθμη ήταν η κατάσταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όχι έξω στις εξέδρες. Οι οπαδοί αντιμετώπισαν με ψυχραιμία αυτήν την κατάσταση. Πρέπει να δοθούν εδώ απαντήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Μίλτο.